προπύργου, προσοχή σε όσους βρίσκονται εκεί. Και πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, Μαρία, το οποίο πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση, δεδομένου ότι αυτά τα άλογα που βρίσκονται στην περιοχή του Ημιτού, και εκεί θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη τον Μπαρσάκη, έχει σπεύσει να κάνει αυτοψία, είναι και η Μαρία η Μαρόλια μαζί του. Βλέπουμε, Σωτήρη, άλογα τα οποία, θα μας πει και η καλεσμένη σου, έχουν βρεθεί στον χώρο εκεί στην Βάρη, στους πρόποδες του Ημιτού, ανεξήγητος ο λόγος πώς βρέθηκαν, και καθημερινά οι εθελοντές προσπαθούν να τα σιτήσουν και να τα φροντίζουν, διαφορετικά θα είχαν σκοτωθεί, θα είχαν πεθάνει από ασιτία ή θα είχαν σκοτωθεί από τροχαία ατυχήματα. 17 στο σύνολο, Αντώνη και Μαρία, και βρισκόμαστε εδώ στα παλιά ορνηθοτροφεία, εδώ στη Βάρη, όπου αυτοί οι άνθρωποι εδώ φροντίζουν καθημερινά αυτά τα ζώα, και θα μας πει τώρα η Μαρία τι περνάνε και τι κινήσεις έχουν κάνει για να μπορέσουν να φροντίσουν ακόμα περισσότερο αυτά τα ζώα. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ παραμένουν 17 από τα άλογα του Ημιτού. Ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος, είναι κοντά στα 100 άλογα πλέον. Έχουν δοθεί κάποια γεωθεσία. Αυτά τα 17 που παραμένουν εδώ είναι γιατί στις εγκαταστάσεις που έχουμε μισθώσει δεν είναι εύκολο να μεταφέρουμε και αυτά, δεν επαρκεί ο χώρος. Επίσης, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις τροφές. Κάνουμε έκκληση σε όποιον ακούει να μας στηρίξει για τροφές. Τα άλογα φυσικά δεν ξεφύτρωσαν ξαφνικά. Ναι, εδώ. Μαρία. Δεν εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα άλογα. Και πώς βρέθηκαν εκεί? Θα σας πω αμέσως. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην περιοχή όπου ήρθε περίπου το 2006 με 2008, λένε οι μαρτυρίες, με 3-4 άλογα κάποιον επιβίτορα και θηλυκά. Mm-hmm. Τα άφησε ανεπιτήρητα, τα άφηνε ελεύθερα με αποτέλεσμα να αναπαράγονται. Και έτσι φτάσαμε σε αυτόν τον πληθυσμό σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε αυτή την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε, Μαρία, για άλογα τα οποία, εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να τα φροντίσει για να σιτιστούν σωστά, βγαίνουν σε κεντρικές λεωφόρους της Βάρης, κατεβαίνουν ανάμεσα στα σπίτια, υπάρχει κίνδυνος δηλαδή έτσι, και από διερχόμενα οχήματα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι εδώ στην περιοχή είναι τα πιο γνωστά εκπαιδευτήρια της Αττικής. Έτσι, σωστά. Κυκλοφορούν πάρα πολλά σχολικά λεωφορεία. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πέρσι το καλοκαίρι τα μαζέψαμε κυριολεκτικά από τους δρόμους. Είχαν βγει στη Βάρη Σκοροπίου τα ζώα. Έγινε τεράστια προσπάθεια από την ομάδα και έτσι πλέον δεν κυκλοφορούν στους δρόμους. Αλλά αυτό συμβαίνει όσο έχουμε τροφές. Αν κάποια στιγμή δεν έχουμε τροφές, θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε τις πόρτες και πάλι τα ζώα θα είναι στους δρόμους. Αν γίνεται, Σωτήρη, όσο μιλάμε και με την καλεσμένη. Να βλέπουμε και πίσω ότι στην εικόνα που μας περιγράφει, τα ζώα δηλαδή, τα οποία, Μαρία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι καθημερινά περιμένουν εσένα και τους εθελοντές του Help Horse της Ροβιμητός για να φάνε το φαγητό τους, διαφορετικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Έτσι, είναι καταδικασμένα αυτά τα ζώα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να δείξει και η κάμερα, ακριβώς από πίσω μας είναι η μπαγαζιέρα με τις τροφές επάνω που φέρνουμε καθημερινά. Όπως οι υδροφόρες του Δήμου Κροπίας μας φέρνουν το νερό, μας γεμίζουν τις δεξαμενές. Οι δεξαμενές μας όμως, παιδιά, καίνε, βράζουν. Τα νερά που βγαίνουν από τη δεξαμενή είναι βραστά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάνω έκκληση σε όποιον μπορεί και να βοηθήσει. Πολιτεία, είμαστε Μαρία. Απεγνωσμένοι. Κάνω έκκληση στην πολιτεία και στον κόσμο, γιατί πραγματικά έχουν περάσει 12 μήνες, κλείνουμε τώρα, και δεν αντέχουμε άλλο. Τα ζώα βέβαια είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον ζώο το οποίο να είναι υποσυφισμένο, αφυδατωμένο. Αλλά πραγματικά, για πόσο ακόμα ο κόσμος θα στηρίζει με τις δωρεές? Μιλάμε για ένα κόστος 7.500 ευρώ το μήνα για τροφή αυτή τη στιγμή. Το οποίο το αναλαμβάνετε εσείς, οι εθελοντές, με δωρεές ανθρώπων, και ξέρω ότι πια και οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές εκεί τα φροντίζουν. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει αυτοψία και στην περιοχή, να πούμε, Μαρία, ότι υπάρχουν πολίτες που έξω από το σπίτι τους βγάζουν νερό και άχυρα για να μπορούν να τρώνε τα διερχόμενα άλογα. Έτσι ακριβώς. Σε μια γειτονιά λίγο πιο πέρα από τα ορνηθοτροφεία είναι ένα κοπάδι περίπου στα 30 άλογα, όπου και εκεί κόσμος προσπαθεί να τα συντηρήσει, βάζει νερό, βάζει τροφές. Τι να πω, πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν γίνει λάθη από κατοίκους, γιατί ξέρετε, τα άλογα είναι ιδιαίτερα ζώα. Δεν είναι όπως είναι τα σκυλιά. Οπότε έχουν γίνει και κάποια λάθη από τους κατοίκους. Προσπάθησα να τους ενημερώσω στο τι τρώνε αυτά τα ζώα, στο τι πρέπει να προσέξουν. Έχουν συμβεί ατυχήματα, γιατί μιλάμε για ζώα πάνω από 200 κιλά. Φανταστείτε τώρα 30 ζώα να έρχονται κατά πάνω σου για να φάνε. Έτσι. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Έχουμε και νεογέννητα, έτσι. Ναι, ναι, έχουμε και νεογέννητο. Πριν 5 μέρες, κύριε Αντώνη, γεννήθηκε εδώ πέρα. Μπορείτε το μικρό, να μας το δείξετε.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, να το δείτε. Αχ, κοίτα είναι... πόσο όμορφο είναι και αυτό, όλα είναι όμορφα. Είναι μικρούλα, η μικρούλα μας είναι τώρα 5 ημερών, ο μικρούλης, συγγνώμη, είναι αγοράκι. Να το τον βλέπετε. Κοίτα πόσο όμορφο είναι. Είναι 5 ημερών. Δυστυχώς γεννήθηκε εδώ, ενώ όλα τα υπόλοιπα πουλαράκια έχουν μεταφερθεί πλέον στο κτήμα που έχουμε μισθώσει και είναι να γεννηθούν κι άλλα άλογα εδώ. Τι να πω, Μαρία, πραγματικά να ακουστούν οι εκκλήσεις σου, γιατί πραγματικά εκπέμπεις SOS εδώ και αρκετό καιρό. Δεν γίνεται οι εθελοντές να διαχειριστούν τόσο μεγάλο πληθυσμό αλόγων σε μια περιοχή που έχει και σπίτια. Πρέπει να σπεύσει εκεί η περιφέρεια, η πολιτεία να βοηθήσει να μπορέσουν αυτά τα άλογα να απορροφηθούν είτε σε λέσχες είτε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια. Και φυσικά και οι ιδιώτες που δεν είναι εθελοντές, αλλά θέλουν να γίνουν εθελοντές, α σπεύσουν στην περιοχή και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η ιδιωτική πρωτοβουλία που βλέπουμε από εσάς είναι πολύ σημαντική. Ακόμα και εταιρείες, παιδιά, εταιρείες που κάνουν το CSR, δηλαδή το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης για βοήθεια, εθελοντισμό, για τροφές. Έχουμε άμεση ανάγκη από βοήθεια, πραγματικά. Και πόσο ωραίο άμεση θα ήταν, ανάγκη. Μαρία, το λέγαμε και την άλλη φορά που είχαμε βρεθεί, στον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι, όπου υπάρχουν τα κτίρια και οι υποδομές, να ανασκευαστούν, να έρθουν σε μια καλή κατάσταση, ώστε να φιλοξενηθούν εκεί ευπρεπώς αυτά τα ζώα και γιατί όχι να μπορούν να είναι και επισκέψιμα και από τους πολίτες. Δηλαδή, είναι πολύ απλές οι λύσεις που μπορεί να δοθούν εκεί. Μακάρι, εμείς το είχαμε πει και στην περιφέρεια σε σύσκεψη που είχε γίνει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να γινόταν εδώ ένα θεματικό πάρκο για αυτά τα άλογα. Δυστυχώς, ό,τι εκκλήσεις κάναμε, ό,τι συναντήσεις έγιναν, δεν έγινε τίποτα από αυτά, παιδιά. Ούτε καν τροφές. Μα κάνουμε εκκλήσεις στο Υπουργείο για τροφές και δεν έχουμε λάβει τροφές. Το καταγράφουμε, το ακούμε και το μεταδίδουμε, Μαρία, και ελπίζουμε να βρεθεί λύση σύντομα. Help Horses of Imitos, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Instagram, όσοι θέλετε να βοηθήσετε αυτά τα άλογα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.